Το κέντρο μπορεί να μην έκλεισε, ναι, αλλά οι γυναίκες είναι ενθουσιασμένες μαζί του. Ναι. Τόσο ενθουσιασμένες. Πόσες γυναίκες, Άρη? Μία. Πόσες γυναίκες, Άρη? Ήταν μία συγκεκριμένη, αλλά τι ήταν η καλή. Λοιπόν. Ενώ η μισή κόκκινη. Ξέρετε πώς τον αποκάλεσε. Η Μαρέβα. Δεν είναι ο Έγκυο Μητσοτάκη. Ο Έγκυο τον αποκάλεσε. Γκόμενο. Πώς? Γκόμενο. Αλήθεια. Δεν μου αρέσει πολύ λέξη, αλλά αυτή ήταν. Δεν είναι όμως. Λοιπόν, βρισιά, βρε Άρη. Ρε παιδί μου, δεν είναι πολύ ωραίο. Νιώσε, ρε Άρη, πες το. Επειδή εμείς όμως είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, ο άνθρωπος. Εντάξει, εκείνη την ώρα και χαμήλωσε το βλέμμα του. Για να δούμε τι έγινε χθες στην Κυψέλη. Τι έγινε, με διαφορά. Αγαπητέ μου. Συγγνώμη. Είναι σαν να έχει πάρει αυτοδυναμία η έκφρασή του. Σαν να γίνανε εκλογές και να βγει και αυτοδύναμο. Όχι, εγώ παρατήρησα άλλο, ότι είναι συναισθαλμένος, ότι κόμπιασε, ντράπηκε. Μα να σου πω κάτι, αυτή η παράταξη δεν έχει θράσος. Ναι, βλέπουμε, λέω, θάλασσα πιστεύω. Από το δελτίο του Στάρι. Η κυρία γλυκιά. Ναι, από το δελτίο του Στάρι. Και η κυρία πολύ γλυκιά. Γιατί ναι, μεν, ήθελε να πει ότι είναι ψηλός. Αυτό. Γιατί αν θα δεν ζητούσε φωτογραφία με την ίδια, καταλαβαίνεις. Ο κ. Μητσοτάκης είναι σεξι πάντως, να το πούμε αυτό. Τι να το πεις. Και έτσι είναι ένας νέος άνθρωπος. Πέρα από την πλάκα, είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να κάνει πράγματα, να τα αλλάξει. Μόρφωση, αγωγή, κουλτούρα. Όχι. Για σεξι μιλάει τώρα. Το λέω επειδή θα πω κάτι που δεν θα συμφωνήσω, να μην φανεί ότι είμαι προκατηλημένος. Δεν είμαι λοιπόν προκατηλημένος, αλλά σεξ δεν το λες. Να σου πω κάτι. Θεέ, κοίτα με στα μάτια. Ένας άνθρωπος με αγωγή, μόρφωση, εκπαίδευση, κουλτούρα δεν είναι σεξ. Όχι, είναι γοητευτικός. Είναι γοητευτικός. Και σεξ είναι. Όχι, σεξ είναι. Έχει έρθει με τρικυμία ένα τρικό κρανίο. Όχι, παιδιά, φτάνει που κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή παίζουμε το πασόκ, πασόκ, πασόκ κάθε μέρα λόγω του Δημήτρη. Για βάλ του στα ακουστικά του Καρμίνα Μπουράνα, γιατί θέλει να έρθει στον ίδιο δρόμο. Καρμίνα Μπουράνα, θα βγάλω τον κύριο Βίλιαμ, τον Ρόμπερτ, τον ύπνο. Τι!